Καλησπέρα, φίλοι μου. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ το κανάλι, στο κανάλι GM Prepper. Και είμαι ο Κώστας Σημειονίδης και έχουμε μια νέα παρουσίαση για εσάς. Το προϊόν που έχω εδώ μπροστά μου είναι το πρώτο που παίρνω τέτοιου είδους και χρησιμοποιώ και θα σας πω παρακάτω τι είναι. Γενικά, κοιτούσα λίγο στο ίντερνετ διάφορες τιμές. Αν θες να πάρεις κάτι αρκετά καλό, ξεφεύγει η τιμή του ιδιαίτερα. Το συγκεκριμένο, η τιμή του κειμενόταν 25 με 30 ευρώ εκεί μέσα, όμως ξαφνικά μου βγάλε μια ειδοποίηση ότι έχει πέσει στα 12 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία και ελπίζω να με δικαιώσει, καθώς το έχω δοκιμάσει και μέχρι στιγμής είμαι ευχαριστημένος. Οπότε γι' αυτό και θα σας το μεταφέρω τώρα την άποψή μου. Ήρθε μέσα σε ένα κουτί το οποίο περιείχε αυτά που θα σας δείξω και πάμε να πούμε τι είναι. Είχε αυτή την πολύ ωραία εφασμάτινη θικούλα, η οποία θα μπορούσα να την κάνω λίγο μεγαλύτερη. Το συγκεκριμένο προϊόν που πήρα είναι ένα ηλιακό power bank. Είναι αυτό εδώ. Λέγεται Apollo 2. Όσοι το ψάξετε λίγο στο ίντερνετ, το googlάρετε, θα το βρείτε σίγουρα. Και αποφάσισα να το πάρω. Να πω τι είχε μέσα. Εκτός από το ηλιακό power bank, υπήρχε αυτός ο κρίκος που μπορείτε να το βάλετε εδώ πέρα για να το κρεμάσετε κάπου. Θα πούμε παρακάτω. Υπήρχε αυτή η θικούλα η ωραία υφασμάτινη. Ένα manual που έχει οδηγίες και σε αγγλικά και σε ελληνικά για κάποιον που δεν γνωρίζει την αγγλική. Οπότε σημαντικό ότι τα λέει και στα ελληνικά. Και υπήρχε και ένα καλωδιάκι φόρτισης micro USB. Εντάξει, όλα αυτά στην τιμή που το πήρα εγώ 12 συν 3 ευρώ τα μεταφορικά κτλ. 15 ευρώ, θα το πω έτσι χοντρικά. Έτσι και το βρήκα εγώ στην προσφορά. Εντάξει, αυτό το παρακολουθείτε εσείς. Θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή σαφώς για να μπείτε να το βρείτε. Τώρα πόσο θα έχει τιμή την ώρα που θα ανέβει το βίντεο, δεν το γνωρίζω. Αυτό το ψάχνετε λίγο, το κοιτάτε κι εσείς. Πάμε να πούμε δύο λόγια για το συγκεκριμένο ηλιακό powerbank, το οποίο δεν είναι μόνο ηλιακό powerbank, είναι και φακός, είναι και αναπτήρας. Κυκλοφορούν πάρα πολλά στην αγορά τέτοιου είδους πλέον ηλιακά powerbank που δίνουν και κάτι άλλο, κάτι επιπλέον όπως φακό κυρίως. Εντάξει. Οπότε αποφάσισα να επενδύσω, να το πω έτσι, σε κάτι τέτοιο, καθώς έχω ήδη ένα powerbank το οποίο υπάρχει μέσα στο σακίδιο, αλλά είπα θα πάρω και ένα δεύτερο, εννοείται ότι χρειάζονται όλα. Κάτι τέτοιο λύνει τα χέρια σε οποιονδήποτε θέλει να φορτίσει και ότι φορτίζεται μέσω USB ή micro USB από κινητό, tablet, laptop, ακουστικά, ηχεία, οτιδήποτε τέλος πάντων φορτίζει με αυτόν τον τρόπο θα του λύσει τα χέρια. Να πω ότι είναι 12.000 mAh και εντάξει ήταν από το πιο χαμηλά, υπάρχουν και πιο μεγάλα, αλλά σίγουρα ανεβαίνει και η τιμή τους. Τώρα, το συγκεκριμένο έχει μια λαστιχένια, ένα λαστιχένιο θα έλεγα περίβλημα, το οποίο το καθιστά πολύ ασφαλές, ειδικά σε πτώσεις, ώστε να μην σπάσει, αν πέσει κάτω, να μην γρατζουνιστεί και μας πάθει κάτι. Τώρα, έχει εδώ πέρα τις λιχνίες, τις οποίες τις βλέπετε, είναι 5 φωτάκια, να τα πω έτσι, LED, τα οποία ανάβουν, τώρα έχουν ανάψει, διότι πρώτον παίρνουν αυτό το φως, έστω αυτό το λίγο που υπάρχει από τον ήλιο, και έχουν ανάψει και τώρα που αναβοσβήνει, σημαίνει ότι φορτίζει αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε. Ήταν σχεδόν στο τέρμα, λίγο το είχα χρησιμοποιήσει εγώ και φορτίζει τώρα από το φως του ηλίου. Για να φορτίσει πλήρως από το φως του ηλίου, σαφώς παίζει ρόλο το πόσο δυνατός είναι ο ήλιος. Εντάξει, σίγουρα άλλος είναι ο ήλιος του χειμώνα και άλλος είναι ο ήλιος του καλοκαιριού. Αλλά για να φορτίσει πλήρως μόνο από τον ήλιο, θέλει να είναι στις 35 ώρες στον ήλιο. Τον ήλιο, το δυνατό, τον καλό τον ήλιο, έτσι να το πω για να το καταλάβετε. Για να μας φορτίσει 100%. Εάν το βάλετε στην πρίζα να το φορτίσετε με ένα φορτιστή απλό, θέλει περίπου 5 ώρες για να φορτίσει. Είναι αρκετός χρόνος πιθανόν, αλλά ο κατασκευαστής λέει θα χρησιμοποιείτε όταν το φορτίζετε μόνο το καλώδιο του και όχι κάποιο καλώδιο από κάποιον ταχυφορτιστή. Οπότε, εντάξει, χρησιμοποιούμε αυτό το καλωδιάκι που μας δίνει μέσα η εταιρεία. Εάν βάλετε από ταχυφορτιστή, λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να καεί, να το πω έτσι απλά. Τώρα, έχει το κρυκάκι το οποίο μπαίνει εδώ και μπορούμε να το κρεμάσουμε εξωτερικά από ένα σακίδιο, ώστε εκεί που περπατάμε να φορτίζει ταυτόχρονα. Ωραία. Έχει το φακό του εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δύο λάμπες LED, οι οποίες είναι αρκετά δυνατές και θα το ανάψω για να το δείτε. Υπάρχει εδώ στο πλάι αναπτήρας, να το φέρω κοντά να το δείτε. Αναπτήρας, ο οποίος είναι αναπτήρας τύπου όπως έχουν τα αυτοκίνητα για να μπορέσετε να ανάψετε αν θέλετε το τσιγάρο σας. Ίσως κάποια φωτιά να σας βοηθήσει
κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, okay, ένα ακόμα που μας δίνει το συγκεκριμένο. Και τέλος, από την κάτω πλευρά υπάρχει πάλι ένα καπάκι λαστιχένιο, όπου έχει δύο θύρες USB και μία θύρα micro USB για να το φορτίζουμε. Τώρα, όπως βλέπετε, έχει δύο θύρες USB, στις οποίες μπορούμε να φορτώσουμε, να φορτίσουμε, μη συγχωρείτε, και δύο συσκευές ταυτόχρονα. Δεν μας το απαγορεύει δηλαδή να φορτίσουμε μία συσκευή και μία άλλη, ξέρω εγώ, κάποια άλλη στιγμή. Μπορούμε και δύο ταυτόχρονα να το κάνουμε. Στην πάνω πλευρά υπάρχει ένα κουμπάκι που είναι το on-off και ένα κουμπάκι για τον, για το φακό. Τώρα, αν το πατήσω και το κρατήσω το on 2 δευτερόλεπτα και μετά πατήσω το φακό, ανάβει. Πατάμε το on για 2 με 3 δευτερόλεπτα και μετά πατάμε το κουμπί του φακού για άλλα 2 με 3 δευτερόλεπτα και ανάβει. Τώρα, αν το πατήσω άλλη μια φορά, έχει και strobe, έχει για σως. Πιστεύω να φαίνεται στο φακό, γιατί είναι και μέρα. Τώρα, για τον αναπτήρα, εντάξει, εδώ πάνω, να πω ότι έχει δύο εγκοπές, τέλος πάντων πορτοκαλί, οι οποίες όταν ανάβει ο φακός, ανάβουν και αυτές. Εντάξει, είναι και από πάνω και από κάτω. Και τέλος, για να ανάψετε τον αναπτήρα, όπως λέει ο κατασκευαστής, κρατάτε για 2 με 3 δευτερόλεπτα το on και ανάβει ο αναπτήρας και μπορείτε να θέλετε να ανάψετε το τσιγάρο. Τώρα, να ρίξω μια ματιά, μην τυχόν ξέχασα κάτι και το οποίο πρέπει να σας πω. Ωραία, για τα LED τα φωτάκια που έχει. Αν ανάβουν όλα, σημαίνει ότι έχει μπαταρία. Μισό λεπτό να ζήσω και το φακό γιατί χτυπάει εκεί πέρα σε εσάς, στην κάμερα. Αν ανάβουν τα λαμπάκια όλα, σημαίνει ότι έχει 75 με 100% μπαταρία. Αν είναι τα 3, 50 με 75, τα 2, 25 με 50 και 1, 1% με 25. Τώρα, η συσκευή πρέπει να φορτίζει, λέει, όταν υπάρχει δυνατός ήλιος, το γράφει κιόλας, οπότε καταλαβαίνετε. Όταν σας δηλώσει σε δυνατό ήλιο να φορτίσει και θέλει πάλι 35 ώρες με 40 κάπου εκεί. Εγώ το αγόρασα καλοκαίρι και το είχα έξω στο μπαλκόνι, περίπου μου πήρε 2 μέρες για να φορτίσει καλά. Γιατί το καλοκαίρι από τις 6 ώρα ξεκινούσε ο ήλιος και έβγαινε, εντάξει, μέχρι το βράδυ ήταν καλός ο ήλιος που λέμε για να φορτίσει. Βγάζει 5 volt το πάνελ του, μέγιστη παραγωγή λέει ενέργειας 5 volt 330 mAh. Για καθημερινή χρήση υποτείνεται η χρήση φορτιστή. Αυτά από μένα, αυτό ήταν το ηλιακό powerbank Apollo 2, κυκλοφορούν όπως είπα πάρα πολλά στην αγορά. Στη συγκεκριμένη τιμή όμως δεν βρήκα κάτι άλλο, οπότε το πήρα. Θα δείξει στο χρόνο πόσο θα αντέξει και αν θα μείνω ευχαριστημένος. Εγώ δεν είχα κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Ελπίζω στο μέλλον όμως να μπορέσω να σας δείξω και άλλα. Στην τιμή του όμως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και αξίζει να υπάρχει μέσα σε ένα σακίδι. Όπως είπα, εγώ έχω και ακόμα ένα powerbank. Νομίζω ότι μαζί με αυτό θα είμαι καλυμμένος. Τουλάχιστον για να συμβεί κάτι για 1, 2, 3 μέρες το πολύ. Αυτά από μένα, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Όσοι έχετε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή, αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω, κάντε like, βοηθάτε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την επόμενη φορά με νέο επεισόδιο.